Απευθείας στον δικηγόρο της ανόρθωσης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Γιώργος Χριστοφίδης. Κύριε Χριστοφίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους εκλεκτούς πως και εκτιμήσεις σας και στους ακροατές, τηλεθεατές. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω καταρχάς με ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με την απόφαση βεβαίως του αθλητικού δικαστή που φέρνει δύσκολες μέρες για την ανόρθωση. Εντάξει, είναι μια απόφαση η οποία δημιουργεί κάποια αποτελέσματα δυσάρεστα για την ανόρθωση και ασφαλώς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται για να αμφισβητήσουμε ακριβώς αυτό το στοιχείο. Πότε θα κατατεθεί η έφεση? Η έφεση αναμένεται να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Μάλιστα. Και με αιτιολογικό την κακοδικία? Με μια σειρά από αιτιολογικά, ένας από τους λόγους είναι ακριβώς η εκτροπή της διαδικασίας. Μάλιστα. Και γιατί φτάνετε σε αυτό το συμπέρασμα, αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό? Φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα διότι έχει μεσολαβήσει μια εβδομάδα από τις 11 Δευτέρου μέχρι τις 18 Δευτέρου, χθες δηλαδή. Όπου ο αθλητικός δικαστής, ενώ είχε ολοκληρωθεί η δικογραφία και τα στοιχεία τα οποία ανέμενε να τεθούν ενώπιον του, ενώ είχαν προωθηθεί και αναλυθεί οι θέσεις όλων των πλευρών, των διάδικων πλευρών, εν τούτης αποφάσισε ο ίδιος να μην προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης, ή μάλλον προχώρησε στην εκδίκαση της υπόθεσης την περασμένη Πέμπτη στις 14 Δευτέρου και παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία, άνοιξε έναν κανάλι επικοινωνίας ο ίδιος απευθείας με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, όπου αντάλλασαν επιστολές για να φτάσουμε χθες στην έκδοση απόφασης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, η οποία ουσιαστικά υιοθετήθηκε παντελώς και πλήρως από τον ίδιο τον αθλητικό δικαστή. Και άρα, εάν η υπόθεση, κύριε Χριστοφίδη, είχε κλείσει εξ αρχής, πριν κατατεθούν οι τρεις νέες επιστολές και όλη αυτή η ανταλλαγή, τέλος πάντων, που υπήρξε ιδιαίτερα προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, εάν τα στοιχεία αυτά προέκυπταν μετά την απόφαση του αθλητικού δικαστή, τι θα μπορούσε να γίνει? Κακώς θα δέχτηκε ο αθλητικός δικαστής τα στοιχεία αυτά? Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι κακώς τα δέχτηκε, διότι αυτά δεν μπορούσαν ποτέ να αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας. Όχι γιατί απαγορεύεται να τεθούν ενώπιον του αθλητικού δικαστή, αλλά είναι έγγραφα τα οποία δεν αφορούσαν τη διαδικασία, αφορούσαν άλλες διαδικασίες, πιθανώς διοικητικές λειτουργίες ή ποινικές διερευνήσεις, για τις οποίες ο αθλητικός δικαστής δεν θα έπρεπε καν να εμπλακεί, έστω και μέσα σε αυτές τις διαδικασίες. Το γεγονός είναι έναν ότι το παράπονο το είχε ένα σωματείο που ήταν ο Απόλλωνας, αυτόν το σωματείο υπόβαλε ένσταση, αυτόν το σωματείο είχε το βάρος, το νομικό βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών του για να πετύχει η ένσταση του ή να κριθεί τέλος πάντων με βάση στοιχεία τα οποία θα έθετε ενώπιον του αθλητικού δικαστή. Αντί αυτού, ο αθλητικός δικαστής εξετράπηκε από τη διαδικασία και αναζήτησε να εξασφαλίσει στοιχεία που στην ουσία άλλαξαν παντελώς εκ βάθρων την επιχειρηματολογία και του ενιστάμενου σωματείου αλλά και την ανόρθωση. Κύριε Χριστοφίδη, βλέποντας την διαδικασία και χωρίς νομικές γνώσεις, βλέπουμε ότι υπήρξε μια εκτίμηση αρχική από όλους τους νομικούς, όσους παρακολουθούσαν την υπόθεση, χωρίς να είναι εμπλεκόμενοι, ότι η πορεία της ένστασης θα είχε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και αυτή θα ήταν η δικαίωση της ανόρθωσης. Μας λέτε ότι όσα ακολούθησαν έφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα. Θεωρείτε ότι εσκεμμένα οδηγήθηκαν εκεί τα πράγματα? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να αποδώσω προθέσεις και δεν είναι η δουλειά μου να αποδίδω προθέσεις. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι όπως χθες ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε ότι δεν έχει άλλη επιλογή εκτός από το να ακολουθήσει την απόφαση του ΚΟΑ, ρητορικά σας υποβάλλω γιατί το ίδιο πράγμα δεν έκανε ο αθλητικός δικαστής στις 11 Δευτέρα.
στις 13 Δευτέρου, στις 14 Δευτέρου, όπου είχε ενώπιον του μια άλλη αποφάση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ. Και γιατί ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε να μπει σε, σε μια άλλη αντιμετώπιση του ζητήματος, να αποστέλει ο ίδιος, όχι οι διάδικοι οι είχαν εμπλακεί στη διαδικασία, αλλά ο ίδιος, προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, για να φτάσουμε την Παρασκευή το πρωί στις δηλώσεις του κυρίου Μιχαηλίδη, ο οποίος είπε δημόσια ότι αν με ρωτήσει ο αθλητικός δικαστής, εγώ θα το εξηγήσω τι σημαίνει η ακύρωση της διαδικασίας, και ασφαλώς μετά ο αθλητικός δικαστής τον ρώτησε με νέα επιστολή και ο κύριος Μιχαηλίδης συγκάλεσε έκτακτη συνεδρία για να απαντήσει στον αθλητικό δικαστή το ερώτημά του και το απάντησε δημόσια με απόφαση του συλλογικού του οργάνου χθες το μεσημέρι. Πού θα πατήσετε εσείς την ένσταση που θα καταθέσετε, κύριε Χριστοφίδη? Καταρχήν, η επιχειρηματολογία μας θα βασιστεί στο γεγονός ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα στο πλαίσιο της ένστασης του Απόλλωνα. Κατά δεύτερο, θα πρέπει να προωθήσουμε τη θέση την οποία υποστηρίζουμε από την περασμένη Τετάρτη ενώπιον του αθλητικού δικαστή, ότι κακώς αυτός ο τελευταίος έλαβε υπόψη του δεδομένα άλλα μεταγενέστερα ακριβώς των γεγονότων που αφορούσαν την συγκεκριμένη υπόθεση, και ασφαλώς μια σειρά από άλλα ουσιαστικά ζητήματα που προκύπτουν από τα στοιχεία τα οποία και από τη διαδικασία την οποία έχει ακολουθηθεί, για να υποστηρίξουν ακριβώς το λασταγμένο της απόφασης του αθλητικού δικαστή. Θα είναι και το στοιχείο της μεροληψίας του δικαστή, διότι ειδικό στο ποδόσφαιρο δεν είμαι, κύριε Χριστοφίδη, αλλά από αυτά που ακούω, αισθάνομαι ότι η άποψή σας είναι ότι μεροληπτήσε ο αθλητικός δικαστής. Αυτή ήταν η θέση μας εξ υπαρχής, ότι τα δεδομένα εξαιτίας της εκτροπής της διαδικασίας οδηγούν σε συμπεράσματα που μπορούν να καταλήξουν στη θέση την οποία εκφράζετε τώρα εσείς. Το ίδιο είχαμε κάνει και με επιστολή μας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ την περασμένη Κυριακή, λέγοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Μιχαηλίδη δεν του αφήνουν περιθώριο αντικειμενικά και αμερόληπτα να επανεξετάσει τα ζητήματα εκ νέου. Παρά τα αυτά, αποφασίστηκε να ακολουθήσει ο ΚΟΑ τη δική του πορεία και ασφαλώς ο αθλητικός δικαστής τη δική του διαδρομή, για να εκδώσουν και οι δύο τις δύο χθεσινές αποφάσεις, οι οποίες οφείλω να σας πω ότι θα προσβληθούν και οι δύο. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφίδη, είδαμε στο σκεπτικό, στο 17σέλιδο σκεπτικό χθες του αθλητικού δικαστή, να αναφέρει ότι, να ξεκαθαρίζει ότι ουσιαστικά αυτό που μας λέτε, η υπόθεση εκρήθηκε στην ανακοίνωση του ΚΟΑ που εξέδωσε χθες και στη θέση του ΚΟΑ ουσιαστικά, και λέει ότι όφιλε να λάβει υπόψη αυτή τη θέση, καθώς ο ΚΟΑ είναι η καθήλυνα αρμόδια αρχή, η μοναδική αρχή που επιλήφθηκε αυτού του θέματος της έκδοσης δελτίων υγείας, της εγκυρότητάς τους ή όχι. Δεν είναι εύλογο αυτό? Είναι πολύ ορθό. Το ερώτημα είναι γιατί δεν το έκανε την προηγούμενη Πέμπτη. Ενώπιον του την προηγούμενη Πέμπτη δεν είχε απόφαση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού που εκδόθηκε το Σάββατο 9 Δευτέρου και μιλούσε για την ακύρωση του δελτίου υγείας. Γιατί δεν το είχε κάνει τότε και αποφάσισε, ή την Τετάρτη που ήταν ορισμένη για πρώτη φορά μια ακρόαση, ή την Παρασκευή έστω? Πάντως ο ίδιος ο δικαστής στην απόφασή του αναφέρει επιλέξει ότι το επιλείψιμο για τον ΚΟΑ ήταν η ανεπίτρεπτη στάση την οποία τήρησε από την ημερομηνία που προέκυψε το εν λόγω θέμα σε σχέση με την παροχή όλων των αναγκαίων στοιχείων που αφορούσαν στην υπόθεση και ότι έστω και αργά βοήθησε στην απονομή δικαιοσύνης. Ωραία. Και αυτή ήταν η εξυπαρχής θέση μας, ότι ο αθλητικός δικαστής, όπως ούτε και το διοικητικό δικαστήριο, δεν υπησέρχεται στην υποκειμενική κρίση του διοικητικού οργάνου, που είναι ο ΚΟΑ. Εκείνο το οποίο θα έπρεπε ουσιαστικά να πράξουν και οι δύο, μάλλον ο αθλητικός δικαστής, ήταν να εξετάσει τα δεδομένα στο πλαίσιο όπως είχαν τεθεί ενώπιον του, στο πλαίσιο της ένστασης του Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλον τέθηκε ενώπιον του είναι ουσιαστικά εκτροπή για μας της διαδικασίας, και ασφαλώς οδήγησαν τα πράγματα στην χθεσινή του απόφαση να φαίνεται κατ' ουσίαν ότι ανέμενε τον ΚΟΑ να αποφασίσει με νέα δεδομένα στο πλαίσιο νέων στοιχείων για να υιοθετήσει επακριβώς την απόφαση. Και τα ερωτήματα τα οποία έχω υποβάλει πριν
εξακολουθούν να ισχύουν. Γιατί δεν το έκαμε αυτό την περασμένη εβδομάδα, όταν είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Θέλω ένα ακόμη σχόλιο από εσάς, κύριε Χριστοφίδη. Πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Κυριάκος Γιάνγκου από την ανόρθωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, επειδή υπάρχει έρευνα εναντίον του από την αστυνομία. Πάλι. Τι θέλετε από μένα να σας πω ακριβώς? Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την παραίτηση, αλλά και το τι περιμένετε, επειδή είναι υπάρχει θέμα... και το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης. Είναι θέμα επιλογής του κυρίου Γιάνγκου, είναι θέμα επιλογής των νομικών εκπροσώπων του κυρίου Γιάνγκου να χειριστούν θέματα με τον τρόπο που ήδη ουσιαστικά το αξιολογούν και τα αντιμετωπίζουν. Θα μπορούσε να θεωρηθεί. Θα ήταν λάθος εκ μέρους μας, εκ μέρους του οποιοδήποτε, να τοποθετείται επί θεμάτων που δεν γνωρίζει, δεν έχει μπροστά του τα δεδομένα και να τοποθετείται με έναν τρόπο γενικό και αόριστο. Ναι, όμως... Ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία πιθανώς λέω, πιθανώς διότι μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο, να εξεταστούν από ποινικά διαστήρια. Ενδέχεται όμως κάτι τέτοιο να μπορεί να οδηγήσει τουλάχιστον το φίλαθλο κοινό στην υποψία ότι αναλαμβάνει κάποιο είδους ευθύνη. Εντάξει, η εντύπωση που δημιουργείται δεν είναι το χαρακτηριστικό και ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ακόμα ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ότι οι υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων δεν δικάζονται με βάση το λαϊκό αίσθημα. Δικάζονται με βάση τα στοιχεία τα οποία τίθενται ενώπιον των δικαστηρίων από τις διάδικες ή τις αντίδικες πλευρές. Είναι κατανοητές οι θέσεις του κόσμου, είναι ασφαλώς σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η άποψη του λαϊκού αισθήματος, αλλά δεν θα πρέπει να είναι το καθοριστικό στοιχείο, δεδομένου ότι εντός εφουσών, εντός στα πλαίσια διαδικασιών, τα ζητήματα μπορεί να είναι και εντελώς διαφορετικά από τον τρόπο που εκτελήσονται εκτός των εφουσών. Τι αναμένουμε να γίνει στο εφετείο, στην έφεση? Αναμένουμε το εφετείο να μας ακούσει πολύ προσεκτικά και ελπίζουμε να μας δικαιώσει. Κατερίνα, αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Απλά ακούγοντας όλα αυτά, διερωτώ με τι θα είχε συμβεί αν ο Κυριακός Γιάνγκου δεν είχε αποστείλει επιστολή στον ΚΟΑ που να ζητεί την ακύρωση του δελτίου του Φράνσις Ζουζόχο εξ αρχής, όταν είχαν αρχίσει οι αστυνομικές έρευνες. Πόσο θα τραβούσε αυτή η υπόθεση, πώς θα δίκαζε ο αθλητικός δικαστής, με ποια δεδομένα μπροστά του και πώς θα εξελισσόταν, δεδομένου ότι έχουμε και πρωτάθλημα που τρέχει. Σας ευχαριστώ. Κατερίνα μου, το ερώτημα σου ναι μεν εύλογο αλλά καθαρά υποθετικό, διότι η ροή των πραγμάτων ήταν εντελώς διαφορετική. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι είναι αχρίαστο να τοποθετούμαστε ναι. υποθετικά δεδομένα και ποια θα ήταν η πιθανότητα της αντιμετώπισης άλλων δεδομένων σε άλλες καταστάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοφίδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς.